Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Είμαι ο Έξαντε Σπίντερ. Πατάμε continue για να μπούμε στο παιχνίδι. Όπως σε κάθε επεισόδιο, να ξέρετε, έτσι και σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε το τελευταίο μας κόσμο, το Olympus Maximus, που είναι ο τελευταίος μας κόσμος, βασικός κόσμος, γιατί υπάρχει και ένας άλλος ο οποίος είναι με κάποια events και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι βασικά. Μπαίνουμε και παίζουμε και κάποια challenge πριν, όπως το Creepy Castle, που δείχνω κάποια ενδεικτικά βίντεο για το πώς να τα κάνουμε μέσα σε 40 δευτερόλεπτα. Οπότε ξεκινάω εδώ, κάνω πάντα ένα speed run να σας δείξω έτσι πάνω κάτω ιδανικά πώς περνιέται. Πρέπει να πας γενικά αρκετά γρήγορα στο speed run αυτό. Και εδώ τον εχθρό δεν τους αφήνουμε να πυροβολήσουνε. Κάθεται εδώ κάτω να πάει. Και εδώ πέρα σπάω τα αντικείμενα για να μπορέσω να κατέβω. Εδώ τον εχθρό, αν θέλετε το σκοτώνετε, μπορείτε και να αποφύγετε αυτόν τον εχθρό. Το έκανα στα 35-38, οπότε το κάνω gold, πιάνοντας σε κάτω από 40 ή 40 δευτερόλεπτα όσο ζητάει. Οπότε επιστρέφουμε στον κόσμο. Δεν είμαστε στον κόσμο Olympus Maximus. Είμαστε σε άλλους κόσμους και τελειώνουμε κάποια event αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό θα έχω και ένα εξοφλητικό βίντεο και με άλλα challenge στο τελευταίο κόσμο την επόμενη φορά, στο επόμενο βίντεο. Road story τώρα, πάω και εδώ να κάνω τι μου είχε εμφανίσει από event. When Toads Fly είναι το επόμενο. Αυτό, να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο. Πυροβολάω τους πυράβλους και κάνω ένα γρήγορο άλμα, όσο μπορώ πιο γρήγορο. Θα το κάνετε με πολύ προπόνηση, πυροβολείτε, έχετε πάνω ιδιότητα που πυροβολάει, οπότε τη χρησιμοποιείτε όσο γίνεται. Και εδώ θέλει σίγουρα άλμα, αλλά πάντα βρήκατε κατά τη στιγμή. Δεν θα σας βγει πάντα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να σας βγει αμέσως. Είναι από τα δύσκολα challenge αυτό. Και εγώ που το έκανα σε αυτό το τελευταίο χρόνο, το έχω κάνει αποτύχει. Το δοκίμασα πάρα πολύ σωστά να το κάνω. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα στην πίστα είναι κυρίως να μην πεθάνετε. Όχι τόσο πολύ να μην φτάσετε, θα φτάσετε. Δεν είναι τόσο πολύ απαιτητικό σε χρόνο. Οπότε το ολοκληρώνω και αυτό. Σε ένα insane χρόνο, το παραδέχομαι, είναι insane ο χρόνος. Και πηγαίνουμε στο Fiesta, στον κόσμο Fiesta de los Muertos. Πηγαίνουμε στο Snakes on a Cake, το challenge το οποίο έχει εμφανιστεί. Συνήθως είναι αποσπάσματα, αυτά είναι συνήθως αποσπάσματα από το main, από τη main αριστερή πίστα, τα οποία γίνεται ένα pad running, αντί να, όπως υπήρχε στο Origins. Και εδώ πάρα πολύ παιδιά προσοχή, δεν είναι εύκολο να κοπούμε. Εδώ κόψα λίγο γιατί αυτό σκοτώνει πάρα πολύ το αντικείμενο. Βασικά αυτό που πετάει αυτός είναι. Και εδώ θα τρέξετε, γιατί δεν, για κάποιο λόγο δεν το ανοίγει αμέσως. Θα περιμένετε να κοπεί και μετά. Το λέω γιατί εκεί σκοτωνόμουν συνέχεια εγώ. 37-24. Και φεύγω και από εδώ. Πηγαίνω τώρα στο επόμενο, 20.000 rooms under the sea.
και μετά θα αρχίσω να μπαίνω στο κανονικό κόσμο για να παίξω τα υπόλοιπα. The Mysterious, κάτσε να το πω τώρα, να το διαβάσω γιατί δεν προλαβαίνει. The Mysterious Inflatable Island. Δύσκολη πίστα, αλλά όχι υπερβολικά δύσκολη. Μπροστά σε άλλες. Δείτε όμως ακριβώς πώς το κάνω και πώς το περνάω, γιατί είναι ο τρόπος που πρέπει να το περάσετε έτσι. Περνάω. Αποφεύγω τις αντιπάλους όσο γίνεται. Οι πύραυλοι δεν είναι πολύ δύσκολοι όταν σε σκοτώσουν, αν πας προσεκτικά, δεν είναι δύσκολο. Και εδώ αριστερά θα το πάτε όσο γίνεται πιο δεξιά, θα κάνετε ένα, θα αναπατήσετε λίγο χ. Εδώ πατάμε για να ανοίξει η πύλη. Εδώ να ανοίξω εχθρός και μετά εδώ γρήγορα δεξιά αριστερά για να μας πετάξει. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Αυτή η πίστα δεν είναι πραγματικά δύσκολη. Αλλά η προηγούμενη που έκανα ήταν αρκετά δύσκολη, μου φάγει πολύ χρόνο. Παίρνουμε και εδώ τα τίνσεις μας. Και ολοκληρώνουμε ό,τι στόχους μας έχει βάλει. Α, έχει και αυτό, there is always a biggest fish. Α, έχει κι άλλο. Νομίζω ότι είχε μόνο ένα. Α, είχε κι άλλο. There is always a biggest fish. Για να δούμε αυτή. Εδώ προσοχή με τα laser. Και εδώ θέλει άλματάκι να κάνεις. Γιατί, για να μπορείς να πας πάνω από τον εχθρό. Και εδώ δεν χρειάζεται να τους σκοτώσεις τους εχθρούς. Και εδώ ο εχθρός δεν θα τους σκοτώσουμε, αυτό είναι πηδάει απλά λάθος. Και το κάνω 39-39, είναι γενικά πίστα η οποία παίζει στο όριο. Δεν είναι εύκολη πίστα. Αλλά ολοκληρώθηκε τελικά. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν γίνεται και άρα πατέρα που λέμε. Για να δω, εδώ δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο. Από ό,τι κοίταξα κιόλας δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει. Και μπαίνουμε στο Olympus Maximus, στον καινούριο κόσμο, για να κάνουμε τις καινούριες πίστες, χωρίς όμως τα challenge. Εδώ τα challenge θα τα αφήσουμε για την επόμενη φορά. Οπότε μπαίνουμε στον κόσμο, κάποια pixel τα οποία είναι σαν κόλλημα στο PC μάλλον αυτό. Δεν είναι του παιχνιδιού, δηλαδή στο Xbox το είχα παίξει, δεν τα είχε αυτά τα προβλήματα. Θα μπούμε στις καινούριες πίστες, μπαίνουμε στην πρώτη. Shields up and down, λέγεται η πρώτη πίστα. Είπαμε, η θεματολογία είναι Olympus. Είναι αρχαιοελληνική. Οπότε η εχθρή μας θα είναι λίγο κοντά στο ελληνικό στοιχείο τέλος πάντων. Τα λούμους τα παίρνουμε όσο γίνεται πιο προσεκτικά. Αρχαία Ελλάδα. Και εδώ εμφανίζεται το μικρό ζουνάκι, το οποίο μεταφέρει, όπως και σε άλλα τέτοια τμήματα, μεταφέρει τα αντικείμενα σε θέσεις για να προστατεύει από και να κάνουμε διάφορες κινήσεις. Τώρα το μεταφέρουμε στην άλλη πλευρά για να μας καλύψουν τις φλόγες. Και εδώ τα ανεβάζουμε πάνω για να περάσουμε. Ήθελα να δοκιμάσω τώρα να δω αν έχει τίποτα από κάτω. Εντάξει, okay, αφού μου το checkpoint και εδώ καλύτερα. Τα ανεβάζουμε και αυτό πάνω για να μπορέσουμε να περάσουμε. Και εδώ είναι άλλο είδος εχθρού, το οποίο... Οπα. Έχισε δύο φορές, τι έκανε τώρα. Τι είναι τούτο που κάνω. Εγώ πήδηξα τη στιγμή που τέτοιο. Και παίρνουμε τον ατύνηση. Εντάξει, μου σπασίγω τα νεύρα τώρα γιατί δεν ήταν φυσιολογικό. Ωραία, τα αφήνω αυτό όπως είναι για να το πάω στο επόμενο σημείο για να περάσω.
Και εδώ κάνει τη μετακίνηση, βλέπω. Οπότε πατάω πάνω για να το κάνω. Ωραία, το κάνω. Νόμιζα θα μου φεύγε. Εντάξει, πάλι καλά μου και ήταν δεξιά-αριστερά. Ωραία, προχωράω. Το μετακινώ τώρα στην άλλη πλευρά για να με καλύψει. Ωραία, για να πετύξω απέναντι. Ωραία, ένα καλό αλματάκι ήθελε εδώ, προσεκτικό. Ωραία, το μετακίνησα, αλλά ήμουν από πάνω, οπότε δεν έπαθα κάτι. Ωραία, πηδάω. Λογικά τώρα θα μετακινήσω την άλλη πλευρά για να με καλύψει από τις φλόγες. Είναι η πρώτη πίστα, παιδιά, έτσι κι αλλιώς η πρώτη πίστα θα είναι πιο εύκολη. Δεν θα έχει τόση πολύ δυσκολία. Και νομίζω ότι πρέπει να ανακάλυψα την πρώτη περιοχή, τη μυστική από κάτω. Εντάξει, πολύ προφανέστατη. Οπότε εδώ είναι το σημείο το οποίο θα πρέπει να βρω το τίνηση και να το σκοτώσω. Με το RTAF-RB, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, με το δεξί αναλογικό και το αριστερό. Αυτό που έχω να κάνω είναι να το μετακινήσω από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, ώστε να μετακινηθώ το αντικείμενο και να μπορέσω να πλογηθώ. Το πάω στο γίνεται εγώ από την αριστερή, γιατί νομίζω ότι θέλει να κατέβει αυτό χωρίς να σκοτωθώ. Αλλά να βρω και εγώ το κενό για να μπορέσω να βγω, για να περάσω. Ο σκοπός είναι τώρα να κατεβεί και το άλλο κάτω. Νομίζω το κατάλαβα πως γίνεται. Από εδώ όμως δεν βγαίνει, ε. Άρα πρέπει να γίνει αντίθετη κίνηση από την άλλη πλευρά. Κάθετη από την άλλη πλευρά. Γιατί από εκείνη την πλευρά που το έκανα δεν μου έδινε τέτοιο, δεν μου έδινε παραπάνω κινηθεί. Περίεργο. Σου έχω να σκεφτώ. Άμπραβο, άμπραβο. Ή από την άλλη πλευρά ήθελε. Τώρα το πάω από δεξιά, ωραία, για να μπορέσω να. Να περάσω χωρίς να πέσει. Ωραία, το γυρνάω τώρα δεξιά-αριστερά και το παίρνω. Εύκολο ήταν, ήταν δύσκολο. Απλά ήταν λίγο η σκέψη από ποια πλευρά να το γυρίσει και πια όχι. Οπότε το πρώτο μου μεγάλο τίνηση το έχω πάρει. Νομίζω πως έκανε βλακεία τώρα. Αν είναι έτσι, γι' αυτό πέθανα τώρα, γι' αυτό έπεσα κάτω. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα μπορέσω να πάρω τα λεφτά αν τους σκοτώσω. Πρέπει να πηδήξω πάνω τους. Α, εδώ εντάξει, δεν έχει νόημα. Και πάρα πολύ απλά. Ναι, το πέτυχα μεν. Ναι, έγινε, αλλά δεν πρέπει να πας πίσω, πρέπει να πας μπροστά. Οπα, εδώ το ξέχασα. Ωραία. Δεν είχε και κάτι τέτοιο να πάρεις. Πρέπει να το κινήσω παράλληλα με την κίνησή μου αυτό. Να πάρω το ψί και να προχωρήσω κι εγώ. Χτυπάω και εδώ τα στάχια. Το ανεβάζω ψηλά για να πιάσω το γάτζο. Ωραία πίστα και ωραία διαμορφωμένη. Ωραία, το πάω εκεί για να μην βρίσκω. Οπα, πέφτει.
Ωραία, με τη σειρά το έχω πάει από ό,τι βλέπω. Δεν έχω κάτι. Θα πρέπει να μετακινήσω τώρα αυτό την άλλη πλευρά και να ανέβω προς τα πάνω. Αυτός ο θάνατος και γενικά αυτοί οι θάνατοι να τους δικαιολογείται γενικά, γιατί ψάχνουμε για μυστικές πόρτες. Οπότε κάνουμε τέτοια death κατά καιρούς. Τώρα πια τις μπουνιές. Για να μπορώ να χτυπάω από απόσταση την ιδιότητα αυτή. Έχει νόμισμα εδώ, Έφαγε την πουνίτσα του, καλά ήταν, καλά του ήρθα. Νομίζω πάνω πρέπει να έχει μυστική πύλη. Και τέλεια τα βουνά σχεδιασμένο, έτσι, με το Δία, με τον Όλυμπο, με το... Πολύ ωραία γενικά. Τους έφαγα αριστοτεχνικά εδώ, μπράβο μου. Τους έφαγα αριστοτεχνικά. Ωραία, το πήρα και αυτό το χτύπησα από μακριά. Τρία τίνσεις μένουνε. Εδώ είναι το σημείο που τα μετακινώ όπως πάντα. Καλά το πει, καλά πήγα και σε αυτό. Πολύ προσοχή. Άρα παππούσες να τους τυπάτε κάποιους αν μπορείτε. Δύο τίντσεις ακόμα. Φίλε. Και πρέπει να το φάω από την αρχή τώρα. Από την αρχή! Μετακίνηση τώρα το αντικείμενο. Πάει κι αυτός. Μετακίνηση, αυτόματη μετακίνηση είναι, ωραία. Όπα. Άμα το Δία μου. Πρέπει να είμαι καλυμμένος. Δεν έγινε καλά, δεν έγινε καλά, φίλε. Θέλει προσοχή εδώ. Πρέπει να είσαι κάτω από την ασπίδα ακριβώς, με μία μικρή κλίση. Τα λεφτά είναι όχι απλά καλά, πάρα πολύ καλά, αλλά το δεύτερο είναι εδώ.
και τα παίρνω όπως να είναι τώρα, εντάξει, αφού τα πήρα τα λεφτά. Ήταν λίγο δύσκολο στο τέλος εκεί με το χέρι του Δία, που μας το πάει με τον κεραυνό. Αλλά από τη στιγμή εκείνη που το έπραξα, νομίζω ότι μετά δεν είχα κανένα πρόβλημα κάπου αλλού να δυσκολευτώ. Reward κλασικά. Εδώ πιξελιάζει λιγάκι. Α, κάνουμε. Μπορεί να είναι πρόβλημα στο Steam. Μπορεί να είναι πρόβλημα του Steam στο παιχνίδι. Time attack. Time attack δεν θα παίξω καθόλου, αλλά όπως είπα και πριν. The Dark Ridge Rise. Επόμενη πίστα. Άλλοι εχθροί. Εχθροί ντότζο βασικά, αν θυμάστε. Αυτή τη πήγαινε το πρώτο τίνση. Ανάποδη τύχη. Πολύ απλά, επειδή είμαι τσινιωρόγατος, βρίσκω την πρώτη πύλη. Κοιτάμε γρήγορα να πάω τα λεφτά. Και σκοτώνομαι γιατί πέφτει πάνω σε εχθρούς. Θα δοκιμάζω πάλι. Και πέφτουν και οι άλλοι κάτω, οπότε είναι προς αύξηση. Δεν το χτυπάω απευθείας, περιμένω να βγουν τα λεφτά. Και μετά το παίρνω. Για να είμαι σίγουρος, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην πιανότανε και να είχε κάνει το progress. Και να είχε μείνει εκεί. Οπότε γι' αυτό γίνεται, για θέμα ασφαλείας. Το πρώτο μεγάλο κίνηση το παίρνω. Παίρνω και ένα το μικρό, το επόμενο, το τρίτο νομίζω. Ναι, το τρίτο. Και εδώ εχθροί, έτοιμα να μας κατασπαράξουν. Και επάνω ψηλά, εκεί στον Όλυμπο υπάρχει και άλλη πίστα. Όπα, μαχαίρια έχει εδώ. Οπότε προχωράω για να επιβιώσω. Οριακά εδώ πέρα γλίτωσα. Όπου περνάνε μαχαίρια, οπότε πρέπει να τα χτυπήσω γρήγορα. Οπότε εύκολο ήταν, εντάξει. Λίγο εκεί να πάρω τα χρήματα ήταν, αλλά γενικά ήταν εύκολο. Χτυπάω εδώ πέρα αυτά τα οποία τα σκοτώνουν, ε. Είναι κάτι σαν κατσαριδοκτόνα. Είναι τέζα. Είναι τέζα. Εκπληκτικά. Παίρνω και τα λεφτάκια μου και από εδώ που τα έχω ανάγκη. Επόμενο τίνηση. Εντάξει, εδώ τώρα το χασα. Ας ευχηθούμε ότι θα τα τίνησεις και τα τίνησεις, τα λούνεις, ότι θα μου φτάσουν, ε. Άρα τρία έχω. Σκοτώνω. Αλλαγές κατεύθυνσης γιατί έχει παγίδες εδώ, γρήγορα θέλει. Πιάνω μέσα σκηνή γιατί έχει εδώ πέρα ειδικό νόμισμα. Γι' αυτό πήγε το σκηνή, όχι για θέμα ασφαλείας. Νομίζω είναι running αυτό. Παίρνω το πρώτο. Κάθετα. Νόμισμα.
πάω αυτό όσο γρήγορα γίνεται, γιατί όλα είναι σε άνοι, πάνω σε άνοι. Το άνοι συνεχίζεται. Και εδώ το χασά, αλλά παίρνω το, τα πρώτα νομισματά. Νομίζω τα έκανα όλα. Εντάξει, λεφτά έδωσε πολύ πολύ περισσότερα. Ήταν αρκετά γενναιόδορο αυτή η πίστα από τα 600. Παίρνω και το λάκι, το σκρατσάκι για να ξύσω. 600 για τον bolt και άλλα 82 έξτρα. Οπότε ολοκληρώνω και αυτόν τον κόσμο και αυτή την πίστα. Γυρίζουμε στο Olympus Maximus, που είναι ο κόσμος αυτός. Και challenge εδώ για την επόμενη φορά. Αρέσει και ο Olympia, είναι η πύλη. Οπότε θα ξεκλειδώσουμε την Olympia εδώ, η αγαπημένη μου παίκτρια. Μην το πείτε πουθενά, ε. Up, up and get away. Μην το πείτε πουθενά, είναι αγαπημένη μου παίκτρια μεταξύ μας αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Challenge κλασικό, κλασικότατο challenge αυτό να ξέρετε. Έμπαινε καθημερινά την εποχή το challenge στο Rayman, με leaderboards κανονικά. Το DNA μου είναι τέτοιο που φανταστείτε ότι αν πεθάνω και μια φορά, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι από την κρυάδα που έχω. Όσο εύκολο σας φαίνεται αυτό σαν κίνηση που κάνω, είναι τόσο δύσκολο να το κάνετε μόνοι σας. Σας το λέω και μόνο, don't do it further. Έχω κάνει προπόνηση σε αυτές τις πίστες. Άπειρες προπονήσεις, άπειρες. Μια ζωή ολόκληρη. Εδώ μπερδεύτηκα. Ακόμα και εμείς οι τόσο έμπειροι μπερδευόμαστε. Ακόμα και σε αυτές τις πίστες. Αλλά εντάξει. Άνθρωποι είμαστε. Έχω αποσυρθεί έτσι κι αλλιώς από το... από το Rayman ως πρωταθλητής. Και... that's all. Δεν πόνεσαι. Γρήγορα έγινε. Εντάξει, το κατάκανα όλα. Πάνω από 300, τα άφησα και κάποια λίγους, η αλήθεια είναι. Το σκατσάκι μας, το γλυκό μας, το καλό μας. Και ήρθε η ώρα να περιμένουμε αυτή τη μαγική στιγμή όπου θα αποκαλυφθεί η Olympia. Εκπληκτική Olympia. Και βέβαια εννοείται θα τη φορέσω. Ας ξύσουμε και τα σκατσάκια μας να μην τα έχουμε. Οπότε ολοκληρώνω και τα ξυσίματα. Και πάμε στο Amazing Maze, όπου είναι η επόμενη πίστα, πλήρης πίστα και αυτή, για να παίξουμε στο Olympus Maximus, φυσικά. The Amazing Maze. Να ξέρετε κάτι για αυτές τις πίστες. Επειδή τη θυμάμαι την πίστα αυτή, το 360 που
είχα παίξει, στο One βασικά, όταν στο 60. Το basic κομμάτι, πήγαμε το πρώτο έτσι κι αλλιώς, ξέχασα να το περιγράψω. Το πρώτο τίνηση. Οι πίεσεις αυτές δεν είναι δύσκολες, αλλά έχουν ένα πλεονέκτημα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε για να τα μαζέψετε όλα. Ξεκινάμε πάντα από πάνω και καταλήγουμε πάντα από κάτω, γιατί από κάτω δεν μπορεί να ανέβουμε πάνω, ενώ το λίγο γίνεται. Παίρνουμε το πρώτο μεγάλο τίνηση. Εδώ δεν υπάρχουν πύλες. Για τα τίνηση, όπως είδατε, προχωράμε, εδώ μας ακολουθούν ορθέοι, πάμε προς τα πάνω. Πάνω έχουμε πάει, Να σπάω από εδώ. Να το τίνηση μας περιμένει. Ωραία, το πήρα και αυτό. Το δεύτερο πήρα, το μικρό. Εδώ να πάμε το νόμισμα. Λεφτάκια. Επάνω είναι τα χωρίσματα εδώ. Εδώ έχουμε πάει, το έχουμε ξανακάνει, το έχω. Εδώ κατεβαίνουμε. Δεξιά βλέπω, εδώ δεξιά είναι που πήραμε το τα λεφτά. Και έχει και από εδώ να πας, ωραία, τέλεια. Ξεκινάμε. Κάθετα, το παίρνουμε και αυτό. Άρα από εδώ δεν έχει κάτι άλλο, δεν μπορούμε να περάσουμε σε αυτό το σημείο έτσι κι αλλιώς. Περιμένουμε τώρα το πέρασμα. Α, και εδώ. Είμαστε κάτω βέβαια, αλλά αυτό είναι το επίφοβο. Ωραία, περιμένουμε τις φλούδες να φύγουν από εμάς. Επόμενο τίνηση, τα μεγάλα τα έχουμε πάρει έτσι κι αλλιώς. Και εδώ. Βγαίνουμε σε αυτό που είναι ασφαλές. Μόνο αυτό είναι ασφαλές δηλαδή. Έχουμε πάει τα 4 πρώτα τίνησης. Αν και δεν υπάρχει τώρα εδώ τραγική και φοβερή σειρά. Και πάμε και το επόμενο. Τη φάγαμε εδώ. Μας έδωσε safe τουλάχιστον εδώ πέρα. Εδώ είναι ο γερμός. Ας τσεκάρω μία να τα έχω πάει. Και το σκοτώνουμε και αυτόν. Εδώ γυρνάει αυτό που τα πέρασματα μας παίρνουν προσεκτικά. Εννοείται θα πάω από πάνω για να είμαι πιο safe. Κάνω το running τη στιγμή που πέφτουν τα αντικείμενα. Οπότε είμαι στον πάνω όρφο. Εδώ τα πράγματα πηγαίνουν αντίθετα, οπότε γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Το πήρα το συγκεκριμένο νόμισμα, περιμένω τώρα να μου το δώσει. Και εδώ προσεκτικά πηγαίνω ευθεία, αλλά κάνω προσεκτικά αλματά με τον αέρα, γιατί είναι μόνο τα μεσαία. Είδατε, πέθανα. Το πρώτο, με τον αέρα το δεύτερο και μετά χτυπάω και μετά πρέπει να γυρίσω προσεκτικά. Άλλα δύο έχω. Πολύ προσοχή, πολύ προσοχή εδώ. Οπότε το πάνω μέρος το έχουμε σταματήσει, το έχουμε περάσει, δεν έχουμε κάτι στο πάνω μέρος. Για να δω αριστερά. Σαν κενό να φαίνεται το αριστερά, για να πάω το δεξιά. Χρηματάκια έχει εδώ. Φίνιση και εδώ, με παγίδες. Εδώ έχει το νόμισμα. Δεν μπορεί να το πάρω. Ας εξετάσουμε και λίγο τις άλλες πλευρές, γιατί δεν είμαστε και τόσο σίγουροι. Εδώ είναι το τέτοιο νόμισμα και εδώ. Α,
και μήπως δεν έχουμε πάει εδώ. Δεν είμαι και σίγουρος εδώ. Όχι, όχι, εδώ το έχουμε κάνει. Ωραία, το παίρνω και εδώ τα λεφτά. Και πέσω κάτω. Και άλλο τίνηση βλέπω εδώ. Ολοκληρώνω τα τίνσεις, έχω 450, αυτό μόνο δεν ξέρω τι παίζει. Εδώ πρέπει να σκαφαλώσω. Εδώ έχει αέρα όπως βλέπετε, οπότε ανεβαίνω. Και να πάρω εδώ το νόμισμα. Πέντε-δεκαπέντε. Πέφτω κάτω. Πάρω το κουμπί και ξεκινάει running. Ναι. Εδώ έχει νόμισμα για αυτό το χτύπησα. 600, οπότε το κάνω, εδώ το κάνω, ενώ δεν έχω ανάγκη τα λεφτά. Δεν έχει κάτι άλλο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς έχω 6-12, οπότε δεν έχω πρόβλημα, τα λούμπες έχω μαζέψει. Τελειώνω και αυτή την πίστα. Δεν ήταν δύσκολη πίστα εσύ και εμένα, για να είμαστε δίκαιοι. Απλά ήθελε προσεκτικό ψάξιμο για να μπορέσουμε να βρούμε όλα τα αντικείμενα. Εκεί ήταν όλο το πόλεμο. Το κάνει γκολ και αυτό. Επιστροφή στον κόσμο. Μαζεύω τα τίνηση στα οποία είμαι κοντά να κάνω τα μισά. The great, λέει, the great lava pursuit. Πλήρης πίστα και αυτή. Επόμενη πίστα του κόσμου μας. Ωραία. Άρα ήθελα να κάνουμε μάλλον πάνω σε αυτά. Για να πάρουμε και τα λεφτά. Και από ό,τι βλέπω, θα αποκτήσουμε ειδική δύναμη πάλι, να πυροβολάμε. Εμφανίζεται ο καλός μας φίλος πάλι, ο οποίος θα πρέπει να τον νικήσουμε να διώξουμε, όπως και στις άλλες όλες κόσμες που έχουμε σε άλλα επεισόδια. Και βέβαια θα εμφανιστεί τώρα και το μικρό μας αγαπητό και αξεδάτευτο κουνούπι ζουζούνι, πείτε το πως θέλετε, το οποίο θα κάνουμε την μεταφορά το αντικείμενο. Και το προφοράμε. Οπότε πέφτουμε το αντικείμενο. Οπα, δεν έπιασε το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ ήταν απλό, απλά εγώ. Εντάξει, ήμουν ακραίος. Ανθρώπινα λάθη και συμβαίνουν και είναι λογικό. Και βέβαια, σοφάω και εδώ γιατί ούτε εδώ καταλάβω το κόνσεπτ. Το οποίο είναι τράβα άφησε.
τώρα αυτό πώς το παίρνω. Α. Έχω τη μυστική δύναμη. Τη μυστική δύναμη. Οπότε έτσι μόνο το χτυπάς, δεν φτάνει σε πάνω. Πάει κι αυτός. Πάει κι αυτός. Έχει καμία λάβα εδώ πέρα, τίποτα πανεβαίνει πάνω, κάτι που μπορεί να είναι χαμένο στο υπερπέρα. Λέω. Δεν έτσι κάτι. Και εδώ σίγουρα θέλει fast ταχύτητα. Ωραία πίστα πάντως, άσχετο με το αποτέλεσμα, είναι ωραία πίστα. Οκ, κατάλαβα το κόνσεπτ. Πρέπει να είναι από κάτω το πρόστορο εγώ. Νομίζω ότι πρέπει να έχω ανακαλύψει την πρώτη πύλη εδώ. Σωστά, η πρώτη πύλη. L, B και R, B. Το γυρνάω πάντα σαν να σπίθα από την πλευρά που βολάνε. Μία αριστερά, μία δεξιά. Έτσι πάει πάντα. Συνήθως σε αυτές τις πίστες πάντα έτσι πηγαίνει. Τώρα θα το γύρω σε την άλλη πλευρά δηλαδή. Οπα, 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 έχει και λεφτά. Κάτσε, έχει και λεφτά. Και παίρνω το αντικείμενο. Είχε και μια πρημοδότηση. Καλό αυτό. Και μια ζωούλα γιατί την είχα ανάγκη. Δεν έχω μαζέψει πολλά τίνσεις. Δεν ξέρω αν θα μου δώσει μερικά μετά πολλά. Αλλά δεν έχω μαζέψει πολλά. Ωραία, το σπάω. Τελευταία στιγμή. Μα τελευταία στιγμή εντελώς. Σκέπαστρο πάλι. Μετακίνηση πάλι τα ίδια πράγματα, τα ίδια και τα ίδια. Λίγο προσεκτικά θέλει και εδώ, γιατί μπορεί να σε χτυπήσει. Πρέπει να έχει εδώ πάνω πύλη. Δεν είναι δεύτερη πάλι. Και μπαίνουμε και στη δεύτερη πύλη. Ωραία, τους σκότωσα, ωραία τα έκανα. Ωραίες πίστες, μου αρέσουν πολύ αυτές οι πίστες του Ολύμπους, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίες πίστες. Πάνε και αυτοί, σπίτι τους. Όπο, εδώ θα δει τώρα running, εδώ είναι running πια.
τη δουλίτσα ακόμα πάντως. Οπα, και εδώ το ίδιο. Εδώ αίσο τεχνικά. Εδώ όχι, εντάξει. Ας είμαστε δίκαιοι, είχα όλα να σκοτωθώ. Και τώρα το κάνω συνεχόμενα. Λίγο προσοχή, λίγο προσοχή, δεν είναι δύσκολο. Βιάζεσαι, απλά στο δεύτερο, στο δεύτερο σημείο. Λίγο προσοχή με τη λάβα, γιατί η λάβα δεν σταματάει απευθείας. Πρέπει να την περιμένουμε. Πάνε κι αυτοί. Για αυτά πολλά έχω πάει. Το 605 τα έφτασα και χωρίς το νόμισμα το άλλο για να μην πεθάνω, γι' αυτό τα άφησα. Λευκή σοπαλία, να δούμε πως θα νικήσει. Έπουστη ιδέα. Και το χτυπάω για αυτό το τίλτσι. Οπότε μου μένει ένα ακόμα τίνηση το οποίο πέθανε. Αμπράβο, αμπράβο και πριν το χάσα. Έτσι το παίρνεις και νομίζω θα είμαι σχεδόν 605, ωραία. Δεν είναι δύσκολο, ούτε αυτή η πίστα, εντάξει. Θέλει απλά να είσαι προσεκτικός, δεν είναι δύσκολο. Τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε δύσκολες. Παίρνω και αυτό, το κατεβάσω κάτω. Το τελευταίο τίνηση είναι αυτό που κρατάει αυτός που έχει απαγάγει. Οπότε δεν βιαζόμαστε. Αυτό θα είναι το τελευταίο τίνηση. Και ολοκληρώνω τον κόσμο. Θα πάνω 700 θα πάρω ή θα πάρω 700. Α, πήγα για τα 25 του τελευταίου τίνηση. Παίρνω και το scratch, το lucky scratch, lucky ticket. Στα 25 εντάξει, αρκετά λίγο μάθηψα. Μου τα έχει δώσει όλα, μου τα έχει επιστρέψει όλα. Μπαίνω στην πύλη. Rescue Σιμπίλα. Σιμπίλα, Σιμπίλα. Up, up and escape είναι η πίστα η οποία πρέπει να παίξω και ολοκληρώνοντάς τη θα μου δώσει το χαρακτήρα. Και αυτή η challenge πίστα. Όπου μου αρέσουν αυτές οι πίστες, γιατί μην να μνήσεις. Ασφαλώς σε κουράζω πολλές φορές. Δεν έχω τις πίστες για να τις κάνετε, αν δεν έχετε προπονηθεί. Θέλει γρήγορη αλλαγή. Αλλά είναι ωραίες πίστες. Κρίμα λέω, πάλι κρίμα που τον λένε δεν παίζει. Εγώ θα έμπαινα ακόμα έτσι για την εμπειρία.
Θέλετε εδώ πέρα αναλλαγές. Να, το βασικό είναι να σας εξηγήσω και πέντε πράγματα. Το βασικό είναι το εξής. Έχετε ως γνώμονα τα λούμ. Να πατάτε στη λούμ, πρέπει να πάρει τα λούμ. Αυτός είναι ο γνώμονας σας για να είστε καλοί. Αν μπορείτε να παίρνετε τα λούμ ακριβώς στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα έχετε και πρόβλημα να τερματίσετε για την πίστα. Εντάξει, θέλει προπόνηση, ας μην είδαμε ψέματα. Έχω παίξει πολλές ώρες δηλαδή, το παιχνίδι στο παρελθόν για να είμαι σε αυτό το επίπεδο να μπορώ να την πάρω την πίστα να την πρώτη. Τουλάχιστον τις πίστες που ήταν σε challenges, όχι όλες τις πίστες. Για τις άλλες και εγώ είμαι αχάριος σε μεγάλο βαθμό. 3.38. Το ολοκληρώνω και αυτό και περιμένουμε και να μας δώσει και την παίκτερα μας. Ωραία είναι και αυτή. Να τη φορέσουμε και τη συμπίδα. Δεν πειράζει. Η Ολύμπια είναι αγαπημένη μας. Είναι μεταξύ μας αυτό. Η Ολύμπια είναι. Κάνουμε το ροψίσιμο το σκράτ, μας φέρνει και αυτό. Έχω ένα ακόμα. Αλλά δύο, ε. Θα σκάτσουν υποχρεωτικά γύρω για την ρητάρμα των αστυμάτων για τα λαπάκια που μας έχουμε και looms και διάφορα πράγματα τα οποία είναι για το campaign του Origins. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε βγαίνουμε από το συγκεκριμένη περιοχή για να πάμε στο κεντρικό κόσμο στην επόμενη πίστα. Swarmed and Dangerous. Swarmed and Dangerous. Βλέπω πλήρης πίστα και αυτή. Swarmed and Dangerous. Αυτή θα είναι αρκετά πιο δύσκολη. Προχωράμε με γρήγορο βήμα. Γιατί θα μας κυνηγάνε. Και τώρα περιμένουμε να πέσουμε στο πηγαδάκι. Ωραία, τα αποφεύγουμε από πάνω. Και ένα το πήραμε. Και παίρνουμε και το δεύτερο. Για να βγούμε πάνω. Εμείς ήταν επίδεο. Ήταν λεφτά. Καλά είναι αυτό. Κάθεται εκεί κάτω, απέφυγε αυτά. Οπότε μπορούμε να φύγουμε γρήγορα. Ανεβήκαμε πάνω, αλλά δεν κρατηθήκαμε. Να την πήδη. Και μπαίνουμε μέσα. Οπα. Μας κυνηγάει και φλόγα. Νόμιζα μας είναι πιο χαλαρά. Κάνουμε τα αλματά μας. Πάμε εδώ και κάθετο. Οπα. Ας τα έξω όσο γίνεται. Ωραία, είναι δύσκολη. Άλμα, άλμα. Έχει αντιβαρύτητα, φίλε. Έχει αντιβαρύτητα, αγαπημένη. Δυστυχώς κρατήθηκα τώρα εδώ, για λίγο όμως. Εντάξει, και αποτύχει κρατήθηκα τώρα, είμαστε δίκαιοι. Α, εδώ. Πέθανε όλα κάτω ή με κυνηγάνε. Ωραία, το κάνω τελικά. Ήθελε το άλμα εκεί, αλλά να μου κάτσε και λίγο, δεν ξέρω, είμαστε δίκαιοι. Ήταν δύσκολο. Κοιτάω αυτά, παίρνω και το αντικείμενο, πηγάω, αλματάκι. Πάει κι αυτός.
Πάνε και αυτά ψεκαστήκανε το φαίνεται. Εδώ. Α, έχει φλόγα. Και ψοφάω πολύ απλά γιατί δεν προέβησα το νόμισμα και το πόσο πρέπει να κάτσω. Ωραία, εντάξει, αμέσως το ξέρεις. Ήθελε παραπάνω να κάτσεις εκεί πέρα, μόνο έτσι θα μπορείς να το κάνεις. Πεθάνουμε με αυτά. Σπάω να πάω τα νομίσματα και μπαίνω μέσα στην πύλη. Και τα παίρνω. Οπότε πηγαίνω με σωστή σειρά, δεν έχω χάσει κάτι. Εδώ είναι Ράνι. Προφανώς πεθαίνω εδώ γιατί το χάσα. Δεν ήμουν αποετοιμασμένος να χτυπήσω το πάνω. Οπότε ξαναξεκινάω από την αρχή. Ωραία, τα πήγα τέλεια εδώ. Εδώ πέσανε όλα κάτω. Α, μου φυλίγανε κι άλλα. Ωπα, Παναγία μου. Θα πληροφορά και αυτά. Α, έχει και αντικείμενο. Έχει τύνση. Έγινε, άλλα δύο μένουν δηλαδή. Από λεφτά βλέπω ότι πάνε αρκετά καλά. Ω, έπαινα κατέβω πιο σωστά κάτω. Για ίσω λίγο πίσω να δω αν έχει κάτι. Νοπ, καλά λίγο δύσκολο γιατί εδώ είχε στην άκρη. Δεν έχει κι άλλο. Και περνάω και μπαίνω μέσα. Ωραία, το παίρνω και αυτό. Ένα ακόμα. Όχι, το δεύτερο ήταν αυτό. Πώς το δεύτερο ήταν. Τώρα εγώ πάτησα. Α, εδώ τόση καταμέτρηση. Τα λεφτά 605. Εντάξει, αποφύγουμε να τα πήρα. Για να τα τίνησες, δεν θυμάμαι τώρα αν τα πήρα όλα ή αν άφησα κάποιο. Α, τα μετρήσουμε τώρα που βγαίνουμε έξω. Όχι, τα έχω τα ξαπέραμε όλα. Τα αιματάκ που θα πάει άλλη στιγμή και δίπλα, πολύ πράγμα δηλαδή. Hell breaks, πώς λέγεται αυτό. Hell breaks loose. Hell breaks loose. Α, και αυτή η πίστα είναι σαν την προηγούμενη στυλ. Αυτό πως δεν είχε μπει challenges, δεν ξέρω. Α, και αρχίζει τώρα ξαναβγαίνει, ε. Θα μου δώσει πάλι το δικαίωμα να μετακινώ αντικείμενα. Αυτή η συγκεκριμένη πίστα για αυτούς τους κόσμους για κάποιο λόγο δεν μπήκε τέτοιο. Δεν είχε μπει challenges. Θα μπορούσε να είχε μπει δηλαδή, αυτό εννοώ. Σπάω και αυτό. Και εδώ έχω τις μετακινήσεις για να φτάσω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το γυρνάω το αριστερά εδώ για να πέσω. Κάτω. Τώρα εδώ είναι η προσοχή να με χτυπήσει το άλλο. Παίρνει προσοχή το πώς θα περάσεις και τι θα κάνεις.
Γι' αυτό έχω τη δυνατότητα να σκαφάλω κάθετα. Αν δεν την είχα αυτή τη δυνατότητα, θα μου χαμένος, θα μπορούσα να περάσω. Θα το γυρίσω σιγά σιγά για να κάνω άλμα πάνω του. Το βάζω λίγο λίγο να κατεβαίνει επίτηδες για να μην πεθάνω. Τώρα το γυρνάω από εδώ στο αντικείμενο το σφαιρικό. Φτάνω εκεί με σκοπό να το γύρω έτσι ώστε να πέσει πάνω μου στη μέση, κάπου να πέσει και να γυρίσω από την άλλη πλευρά καθώς κυλίστη. Ίσα ίσα, θέλει σιγά σιγά να το κάνετε παιδιά αυτό. Δεν θέλει να το κάνεις απότομα, γιατί υπάρχει περίπτωση η απόκληση να είναι κάποια που δεν μπορεί να διορθωθεί. Γι' αυτό το κάνουμε σιγά σιγά. Και παίρνουμε το πρώτο μας αντικείμενο που είναι και το κεντρικό. Και εδώ ξεκινάμε το running τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ωου, βράκι. Δεξιά αριστερά, μετακινώ αριστερά, τώρα δεξιά και δύο. Είχε αντικείμενο, τώρα δεν μπερδεύτηκα. Τώρα θα μιλάω για λίγο, θα το συγκεντρώσω εδώ. Έτσι και τόσο, δεν πρέπει να μιλάω. Όχι ρε φίλε, τουλάχιστον πέρα checkpoint. Όχι ρε μπάζε το ψι, όχι. Πάμε. Ψήβαση, όχι, ήταν λίγο πιο πέιν. Άρα πηγαίνω παντός, εντάξει. Okay, τα πήρα τα αντικείμενα, τώρα θα προχωρά αλλού, το πήρα και αυτό. Ψοφολόγησα. Όχι, ψοφολόγησα για συγκεκριμένο λόγο. Δεν ψοφολόγησα επειδή δεν ξέρω να παίζω. Το δικό μου μένει, δεν τους έχω χάσει. Και πεθαίνει. Και πέφτω και σκοτώνω με. Πρέπει να το πάρω αυτό το νομίζουμε όπως και να έχει. Μάλλον στο 300 πρέπει να τελειώνει η πίστα αυτή. Το θέμα είναι ότι μου λείπει κάτι, Κάτι μου λείπει. Θα το κάνω restart. Ένα βέβαια είναι το 100. Ναι, εντάξει, πάλι καλά. Σε κάποια στιγμή τρόμαξα, λέω και εγώ τώρα κρίμα είναι. Θέμα τα νομίσματα τώρα δεν φτάνουν αυτά.
προσπαθώ να τα πάρω τώρα τα νομίσματα όσο γίνεται. Αν και δεν βλέπω κανένα κόκκινο, αλλά εντάξει. Αν και θα πάρω και το κεντρικό, νομίζω θα μου δώσει λεφτά. Ακόμα μένει. Ωραία, το πήρα και αυτό. Πρέπει να ανέβω πάνω τώρα. Και το παίρνω. Εντάξει, 3-15. Δεν χρειαζόταν να κάνω καν τον κόπο αυτό, πρέπει να φάω τόσο χρόνο. Και επίσης θα το κρυώνεται, τώρα δεν ξέρω πάνω αν θα έχει για τα νομίσματα, αλλά και να μην έχει το έχω κάνει. Δεν νομίζω ότι θα έχει 600. Δύσκολο. Και το κάνω, περιμένω τώρα για το τυπικό έτσι να τσεκάρω τι δίνει από λεφτά. Ωραία, ναι, τα κόστα θέλει αυτή την εβδομάδα να κάνει το πρώτο. Και 300. Οπότε ολοκληρώνεται και αυτό, τελειώνω και αυτή την πίστα εδώ του κόσμου, ο Λούγκους Μάξιμους. Οπότε βγαίνω από τον κόσμο. Τώρα περιμένω να μου δώσει κατήνσεις. Ξεκλειδώνει νέα πίστα. A Cloud of Darkness είναι η επόμενη πίστα. Και ανεβαίνω εδώ πέρα πάνω. Νομίζω ότι μάλλον θα είναι κάποιος αρχηγός, κάποιον battle. Κάτι δημιουργείται πάνω. Κάποιο αρχείο έτοιμο να με κατασπαράξει. Ωραία, για να δούμε τώρα εδώ τι κάνουμε. Α, ήθελε κάθετη εδώ πέρα. Πάρτε να το παίρνω. Και ανεβαίνω, μάλλον εδώ είναι κάποιο σημείο που προβολώ αυτό το πράγμα. Την έφαγα λίγο. Δεν πειράζει, πάνω καταλάβω. Το προβολάς, αλλά πρέπει να την κάνεις κιόλας. Το έχω χτυπήσει αρκετά. Τώρα τελικά και με ανεβάζει κάπου αλλού. Για λίγο έφυγε. Μέχρι να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Ωραία, το παίρνω και το δεύτερο. Τώρα κάτι εδώ δημιουργείται πάλι, κάτι με κυνηγάει πάλι. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν μπορώ να το χτυπήσω.
την έχασα τη ζωή μου και με σκοτώνει. Εντάξει, βιάστηκα. Να είμαστε δίκαιοι. Τελευταία στιγμή. Πάει το ένα. Τα λεφτάκια. Υπομονή τώρα γιατί δεν έχω πολύ. Οκ, το έφαγα κι αυτό. Λογικά θα ανέβω πάνω τώρα. Step 3, ενώ δηλαδή step 3, ενώ... Σκοτώνομαι γιατί πάλι είμαι προετοίμαστος. Και εδώ θα τυχεί. Και ανεβαίνω προς τα πάνω. Και ξεκινάει εδώ τώρα. Πρέπει να είναι το τελευταίο step αυτό, λογικά. Θα έχουμε εδώ ξανά να αντιμετωπίσουμε το τέρας. Είναι η τελική του μορφή μάλλον αυτή. Κάτι μου λέει ότι θα είναι και πολύ εύκολο. Πάω και από πάνω. Θέλω να το ρίξω όσο μπορώ περισσότερο. Α, με σκότωσε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ γιατί δεν είναι εύκολο. Πρέπει να αλλάζω πλευρά κάθε φορά προσεκτικά και να είμαι υπομονετικός. Από αυτή την πλευρά να περιμένω να περάσει και θα πυροβολάω. Δεν έγινε και κάτι. Σιγά σιγά το τρώω. Όχι, φίλε. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό είναι το εξής, ότι τώρα το είχα φάει πάρα πολύ. Το είχα χτυπήσει πάρα πολύ. Αλλά βρήκα πάνω του ουσιαστικά. Πάνω του βρήκα. Και... έπισε κάτι. Άμε το ίδιο τρόπο. Πούστη. Έλα Βασίλη, κάνε δώσε υπομονή. Είναι δύσκολο, είναι ο τελικός αρχηγός ουσιαστικά αυτός. Τώρα δεν πέρα λεφτά για αυτό που πήδηξα. Δεν είναι κάτι άλλο.
Ουχ. Όχι Παναγία μου. Τον έχω φάει καλά, για να δούμε. Αρκετά καλά παγώθηκε. Και τον έφαγα, που δόξα σοι το Θεό και την Παναγία. Για να δω τώρα. Τα γουρουνάκια χαμογελούν εδώ. Νικήθηκε ο τελικός εχθρός. Α, έχουμε και τον φίλο μας εδώ, ε. Να το βοηθήσουμε λίγο να φύγει. Και να το στείλουμε και αυτόν σε μια σελήνη μακριά. Κάπου εδώ στέλνουμε και αυτόν εξόριστο. You play action completed. Ουσιαστικά εδώ τελειώνει το παιχνίδι από τη στιγμή που τελειώνει με τον εχθρό. Με όλους τους producers και μπλα μπλα μπλα, όλα αυτά τα οποία μας δείχνει για όλους αυτούς που συμφέρεσαν για να φτιαχνεί το παιχνίδι. Το έχουν κάνει ωραία με συνεφάκια και διάφορα ονόματα που σπάνε, γι' αυτό βλέπετε και κάποια διάφορα σπασίματα. Εγώ μήπως και μου γυρίζει 300, ας πάσω να πάσω 300, μήπως μου πει δεν φτάναμε και με να σπάσει γράμματα. Οπότε γι' αυτό με βλέπετε και είμαι στο σπάσιμο όλη την ώρα. Αν και νομίζω πρέπει να είναι 100, αλλά δεν νομίζω να ζητήσει πρώτα κάποιο παιχνίδι να σπάσει τα γράμματα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε και τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, ουσιαστικά αυτούς που δημιουργήσαν το παιχνίδι. Γιατί εγώ έχω κάτσει και τα έχω διαλύσει, τα έχω ρημάξει όλα. Πάντως παιδιά, όπως έχω πει και στα άλλα επεισόδια, όσο βλέπετε να σπάω, ένα παιχνίδι το οποίο αν το βρείτε ακόμα και σε ένα κλειδάδικο, πάρτε το, δεν θα με το μετανιώσετε. Εάν το βρείτε από την άλλη πλευρά στο Xbox One ή 360, δεν ξέρω όσο τώρα παίζετε, στο One λέω, που είναι compatible έτσι και αλλιώς και στα Series S και X, πάρτε το, να ξέρετε μόνο από τα achievement ότι τα δύο achievement, έχει δύο achievement συγκεκριμένα, τα οποία είναι να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο awareness στο online. Πατάω skip. Ολοκληρώνει το παιχνίδι. Δεν θα το δω όλο. Ήθελα να πω ότι πάρτε το, δύο achievement θα μπορείτε να τα κάνετε βέβαια, γιατί τώρα αφού κατέβηκε το online, αλλά θα το έχετε completion σχεδόν 90 κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα πως θα τζιδίνουν τα δύο αυτά. Είναι ένα, μπορεί να είναι ένα. Ένα τσίμι, να είναι δύο. Δεν ξέρω και σίγουρα, δεν θυμάμαι. Εγώ τα έχω κάνει τα τσίμι στο Xbox One. Γυρνάμε πίσω στον κόσμο, ο Olympus Maximus.
Και είναι το τελευταίο τώρα που μας μένει. Εννοείται, εντάξει, τα challenges τα παίρνει πάρα πολλά. Μάλλον θα κάνω ένα βίντεο τελικό με τα challenges περίπου στο άλλο κόσμο. Το Dragon Slayer, το οποίο είναι και το τελευταίο. Ρυθμικό, αυτό είναι ρυθμικό. Όπως όλοι οι τελευταίες πίστες είναι ρυθμικές. Ο ήχος καθορίζει, οπότε δεν θα προσμιλάω. Κυνηγάνε τώρα αυτά. Να το χτυπήσω. Βρήκα πάνω στη φωτιά. Μετά κάτω πήγα. Πιάσιμα. Η φωτιά και εδώ δεν πρόλαβα να κάνω αναλλαγή. Checkpoint. Είναι πιο γρήγορα να το κάνεις. Πάμε. Και πετάγω απέναντι. Α, και εδώ είχε. Άλματα γρήγορα. Άλματα. Και δεν το έκανα, θα είναι το τελευταίο. Έγινε. Οπότε του Olympus ολοκληρώνω τις πίστες όλες. Εκεί μένουμε. Τα reward παίρνω. Και τα scratches, όπως πάντα. Ολοκληρώνω τους κόσμους, παιδιά. Και το επόμενο βίντεο θα είναι ο καινούριος κόσμος, αφού ανοίξω όμως τα challenges όλα. Που τα challenges, αυτά που είναι με 40 δευτερόλεπτα, τα κάνω το καλό μου run και ανεβάζω. Δεν κουράζω, δεν θα το βάλω όλο που έχω παίξει. Για να δείτε ενδεικτικά πώς είναι ο χρόνος, γιατί δεν έχει τώρα νόημα. Θέλει προπόνηση όλες αυτά για να τα κάνω. Ωραία, τώρα έχω τα διαδικαστικά για να πάω μετά στα 21 που είναι δίπλα στον επόμενο κόσμο. Που μπορεί μάλλον, θα το κοιτάξω, να βάλω τα challenges τα υπόλοιπα που μου μένουν μαζί με αυτόν τον κόσμο. Να τα ενώσω σε ένα άλλο βίντεο για να τελειώσω και να έχω μετά το Origins. Θα δω πως θα μου βγει γενικά στο edit και πόσο θα μου φάνει να κάνω τις άλλες πίστες για να δω τι θα κάνω στο τελευταίο επεισόδιο. Θα φανεί, θα το σκεφτώ δηλαδή πως θα γίνει το project. Ξύνω όλα τα scratch μου που έχουν και τα storylines για το Origins. Οπότε το Origins να είναι έτοιμο για να το παίξω. Ενδεικτικές πίστες είναι στο Origins, δεν είναι όλο το Origins. Είναι κάποιες πίστες και είναι αλλαγμένες και σε δυσκολία και σε αντικειμενάκια. Έτσι κι αλλιώς εγώ έχω στο κανάλι μου όλο το Origins που το έχω τερματίσει. Το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, το Origins είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καμία σχέση με το Hero Campaign του Legends που μόλις ολοκλήρωσα. Όποιοι έχουν δει το Origins ή έχουν παίξει το Origins ξέρουν ότι το Origins γενικά πέφτει την ελίκη. Είναι πολύ δύσκολο. Κάποιες πίστες πέρας ήταν υπερβολικά δύσκολο στο Origins. Τεχνιδάρα το Origins στο Origins. Αλλά δύσκολο. Και ολοκληρώνω και εδώ.
Οπότε ο κόσμος μου κάπου εδώ σταματάει, έχω δουλίτσα να ρίξω. Εγώ θα χαιρετήσω όπως και να έχει, γιατί δεν έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε τώρα να κάνουμε. Επιπλέον, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Αν σας αρέσει, like και subscribe στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά.